Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 22 Απριλίου του 2024. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλου. Επειδή μου λέτε ότι δεν λέμε ευχάριστα πράγματα, πώ δεν λέμε. Έβρεξε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι όλοι, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, οικολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, όλοι είναι ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι. Άρα, καλά πάμε. Εντάξει. Ε, πάμε τώρα στα θέματά μας. Καταρχάς ε, βλέπω ότι υπάρχει πολύ θερμή υποδοχή στο συμμετέχω. Φτάνουμε σχεδόν στις 4.000. Δηλαδή σε δύο μέρες έγινε πήρε, περίπου 2.000. 1.500 άτομα ε, έγραψαν. Υπάρχουν τεχνικά λάθη. Θα τα τακτοποιήσουμε. Μιλάμε με τους ανθρώπους τώρα που είναι εκεί στα τεχνικά. Θα τα τακτοποιήσουμε. Θα γίνει πιο συμβατό. Θα μπουν και τα βιογραφικά των υποψηφίων οπότε τους ζήτησα να σταλούν τα βιογραφικά σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στα email τους όπως επίσης να υπάρχει και μια επικοινωνία για να νιώθουν οι άνθρωποι ότι κάπου συμμετέχουν τέλος πάντων, δεν γράφησε κάπου και αντίο οπότε εδώ είμαστε προχωράμε γιατί πραγματικά νομίζω ότι υπάρχουν ανάγκες, άλλωστε αποδείχτηκε χθε και με αυτό που είδατε στη Θουριγγία Φοβούνται τους πολίτες, τους φοβούνται, η ελίτ φοβούνται τους πολίτες. Θα τους κάνουμε να ξεφοβηθούν, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, οι Financial Times, το λέμε τόσο καιρό εδώ και ορισμένοι μας λένε ότι βλέπετε φαντάσματα ε, και αυτοί, εντάξει μπορεί οι άνθρωποι να έχουν καεί τόσε φορές από λανθασμένες πληροφορίες ή να εμπιστεύονται τους κυβερνώντες που λένε δεν υπάρχει θέμα. Η Financial Times έγραψε για τους S300. Έχω δύο ειδήσει που διασταυρώνουν το ζήτημα ότι ο, και ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας που είναι σήμερα στις Βρυξέλλες δέχονται πιέσεις να παραδώσουν τους S300. Μιλάμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν σαλέψει πραγματικά, έχουν σαλτάρει. Δεν, σας, δεν κάνω πλάκα. Έχουν σαλτάρει. Θα δείτε γιατί το λέω. Πάμε να δούμε πρώτα τι λένε οι Financial Times υπό πίεση Ελλάδα και Ισπανία να παραχωρήσουν συστήματα αεράμινα στο Κίεβο. Ελλάδα και Ισπανία τελούν υπό έντονη πίεση από τους συμμάχους σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία, γράφουν οι Financial Times. Επικαλούμενοι ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις, που είναι στο κόλπο δηλαδή, η Βρετανική Εφημερίδα γράφει ότι Στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών την περασμένη εβδομάδα οι Πρωθυπουργοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Πέδρο Σάντσεφ δέχθηκαν προσωπικές προτροπές από ομολόγους τους να παραχωρήσουν κάποια από τα 7 συστήματα αεράμενα που ζητάει η Ουκρανία όπως είναι τα Αμερικανικά Patriot και τα Ρωσικά S-300. Στους δύο ηγέτες φέρεται να υπόθηκε ότι οι αμυντικές ανάγκες των χωρών τους δεν είναι τόσο μεγάλες όσο της Ουκρανίας και πως δεν αντιμετωπίζουν κάποια άμεση απειλή. Τι λέγαμε εδώ, ότι όταν πας και αγκαλιάζεσαι με τον Τούρκο, ο οποίος ξέρει ο Μητσοτάκης και ο Δένγιος ότι μας απειλούν και πως μας απειλούν και όταν παίρνεις πίσω αυτά που είπε στο Κογκρέσο, κύριε Μητσοτάκη, και αρχίζετε τις γλύκες με τον Ερντογάν, έρχεται μετά η παγίδα που έστησε μόνο στον εαυτό σου, όχι στον εαυτό σου, στην Ελλάδα. Και σου λέει άλλο, δεν έχει απειλή, δώσ' του σε 300. Τι θα πείτε τώρα. Τι θα πείτε τώρα. Μόε κάνετε, μα τη φέρνουν ξανά οι Τούρκοι, θα δείτε, με δύο ναύτεξ, μα τη φέρνουν και εσεί κάνετε μόε. Και βλέπουν οι ξένοι και λένε, ρε, εσύ αυτοί πάνε να τα βρουν. Τι του θέλουν του 300. Φέρα του 300 εδώ, γιατί έχει ανάγκη η Ουκρανία. Και εμένα τι με νοιάζει που έχει ανάγκη η Ουκρανία. Τι με νοιάζει που έχει ανάγκη η Ουκρανία και η Γάζα έχει ανάγκη. Παρά βοηθήσουμε τη Γάζα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι, τι εξισώσει είναι αυτέ. Πώ τι βγάζετε στο μυαλό σα εκεί στι Βρυξέλλε. τι μα νοιάζει εμά εάν η Ουκρανία. Είμαστε σύμμαχοι με την Ουκρανία. Υπάρχει από κάπου απορρέει η υποχρέωση να στέλνουμε εμεί όπλα στην Ουκρανία. Επειδή έχουν σαλτάρει ορισμένε στι Βρυξέλλε και στην Ουάσιγκτον. Θα δείτε μετά που πάει ο κόσμο. Να πάνε να, πάνε την άξουν την, την στον αέρα. Πρέπει και εμεί να αφήσουμε γυμνή την Ελλάδα απέναντι σε μια Τουρκία που υπεροξαπλίζεται μέρα με τη μέρα. Εντάξει. Όλοι ξέρουμε ποιο τα έχει. Όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιο πραγματικά τα χρειάζεται. Δήλωσε μία από τι πηγέ τη εφημερίδα. Άρα τι λέει, εμεί ξέρουμε που έχει η Ελλάδα και δεν τα χρειάζεται να μα τα δώσει. Μιλάμε για ξεφτυλισμένοι. Αυτή είναι ξεφτυλισμένοι. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρωθυπουργό με κάκαλα να του διαολοστείλει. Η Ουκρανία έχει μέχρι στιγμή τρία πυραυλικά συστήματα αεράμινας. Ένα που έχουν δώσει οι ΗΠΑ και δύο από τη Γερμανία. Η οποία ανακοίνωσε ότι θα στείλει άλλο ένα Patriot η Γερμανία. Το Κίεβο Γράφουν οι Financial Times, φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για τα ηλικιωμένα συστήματα S300 που διατηρεί η Ελλάδα, καθώ οι Ουκρανικέ δυνάμει τα έχουν ήδη στο προστάσιο του και έχουν εμπειρία στο χειρισμό του. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά που ο Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά αυτά είναι σχέδιο. Πήγε και είπε είναι απαρχαιωμένα αυτά, λέει: Απαξιωμένα. Δηλαδή, έχει τον ταξίαρχο στο νησί που έχει ρωσική κατασκευή. Ε, αντιαεροπορικά, έχει το διοικητή, έχει του αξιωματικού που τα χειρίζονται και έχει τον πρωθυπουργό που λέει δεν αξίζουν. Αυτά όλα ξέρετε γιατί γίνονται. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ποτέ δεν έζησαν ως κανονικοί πολίτε σε αυτή τη χώρα. Ήταν πρίγκιπε, του δόθηκαν όλα χωρί να κουραστούν απλόχερα. Η λαϊλασία και η λαθιραγώγηση του κράτου είναι αυτό. Του δόθηκαν απλόχερα και φτάσαν στο σημείο να μην ξέρουν τι λένε. Να μην τους πάει το μυαλό τους ότι όταν απαξιώνεις οπλικό σύστημα που έχει ο ελληνικός στρατός, η ελληνική πολεμική αεροπορία, τότε στην ουσία απαξιώνεις τον αρχηγό ΓΕΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ, τον ταξιάρχο του νησιού, τον υποστράτηγο του νησιού, αλλά πού να τους πάει από το μυαλό εκεί. Τους απασχόλησε ποτέ στην ουσία η πατρίδα και τα προβλήματά της και πώς αυτά πρέπει να λυθούν. Να μην σας πω τι μαθαίνω. Να μην σας πω τι μαθαίνω για τη λαθυραγώγηση. Να μην σας πω. Λοιπόν, άρα θέλουν το s Αφού είναι απαρχαιωμένα και δεν αξίζουν, γιατί τα θέλουν οι Ουκρανοί σαν τριλή. Αφού δεν αξίζουν. Αφού δεν αξίζουν. Κάτι άλλο δεν αξίζει μάλλον. Η πίεση, ακούστε τώρα το ζουμί, η πίεση επί των δύο χωρών θα ενταθεί στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Λουξεμβούργο, οι Υπουργοί Εξωτερικών και άμενα των 27 χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτει η Financial Times. Τα Υπουργεία σε Αθήνα και Μαδρίτη αρνήθηκαν να σχολιάσουν τι πληροφορίε, αναφέρει. Τώρα λοιπόν, εσεί καθίστε και βασιστείτε στο Γεραπετρίτε να βάλει κόντρα σε όσου τον πιέζουν και στο Δένδια. Σα έχουν συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Ο Γεραπετρίτη που προσκυνούσε τον Ερντογάν, μόνο που δεν έκανε και γονικλησία. Ακούστε τώρα ποιο είναι αυτό που πιέζει. Εκτό από του Αμερικάνους που είναι οι σίγουροι. Η Γερμανία αποφάσισε να ενισχύσει την άμυνά τη, την, αεράμινά τη, καλώντα του συμμάχου τη να βοηθήσουν την Ουκρανία. Δηλαδή την ίδια στιγμή που αποφάσισε να ενισχύσει τη δική τη αεράμινα και δίνει στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή κάλεσε του συμμάχου η Γερμανία να βοηθήσουν την Ουκρανία. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Η γερμανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με χώρε σχετικά με πρόσθετε υποχρεώσει αεράμηνα για την Ουκρανία. Διαπραγματε... Διαπραγμάτευση το λέμε τώρα. Την ίδια στιγμή, το Βερολίνο εξετάζει το ενδεχόμενο αναπλήρωση του δικού τη αποθέματο αντιαεροπορικών ε, συστημάτων. Patriot γράφει το Πολίτικο. Οι γερμανικέ αρχέ ξεκίνησαν την πρωτοβουλία άμεση δράση για την αεράμυνα, Ε, τη Ευρώπης έστειλαν επιστολή στους συμμάχους καλώντας τους να βρουν και να χρηματοδοτήσουν επιπλέον συστήματα αεράμινας για το Κίεβο. Έλαβε και επιστολή δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, κύριος Δένδιας. Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, αρκετές χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το σχέδιο. Η Δανία και η Ολλανδία συζητούν, οικονο... συζητούν οικονομική υποστήριξη στο σχέ... στην πρωτοβουλία άμεσης δράσης για την αεράμινα. Ε και ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη συμφώνησαν να εξετάσουν προσεκτικά εάν μπορούν επίσης να προμηθεύουν συστήματα ή να παρέχουν πόρους. Εμείς ένα από τα δύο πρέπει να δώσουμε, είτε τους S300 είτε λεφτά. Μάλιστα το Βερολίνο αντιγράφει για την Ουκρανία το πρόγραμμα της Τσεχίας για κοινή αγορά βλημάτων πυροβολικού στην παγκόσμια αγορά. Αν και η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια ευρώ, η Ρωσία συνεχίζει να έχει ανατερότητα στο πυροβολικό, λέει το άρθρο. Νωρίτερα, η κυβέρνηση Σόλτ επιβεβαίωσε μια παραγγελία 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα νέα συστήματα Patriot για την μερική αντικατάσταση των δύο που έχει στείλει στην Ουκρανία και υπόσχεθηκε να στείλει άλλο τρίτο. Τώρα τι καταλάβατε. Οι ξένοι δημιούργησαν το πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014. Οι ξένοι μαζί με τους Ναζί τορπίλησαν τις συμφωνίες Μίνσκ και 1 και 2 και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν ούτω ώστε να καταστήσουν επιβεβλημένοι χωρίς να τη δικαιολογούμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Χρόνια τώρα, δύο χρόνια και κάτι, ενισχύουν την Ουκρανία για να μείνει ζωντανό ο πόλεμο ενώ είχε ήδη υπογράψει μια, ένα προσύμφωνο στο, στην, στην Κωνσταντινούπολη η Ουκρανία. Οι μεγάλε χώρε εξυπηρετούν τα δικά του στρατηγικά συμφέροντα, η Πολωνία τα δικά τη συμφέροντα, η Γερμανία τα δικά τη συμφέροντα. Η Ελλάδα, ποιο συμφέρον τη εξυπηρετεί δίνοντα όπλα και αποδυναμώνοντα την εθνική τη άμενα. Μπορεί να μας πει κανένα από την κυβέρνηση. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, ο κύριος Ακτσαπάρ, η Φυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ήρθε στην Αθήνα με την αντιπροσωπή αξιωματική των τουρκικών όπλων δυνάμεων και συναντά, συναντάται στο Υπουργείο Άμυνα. τώρα είναι απόγευμα βράδυ είναι που γράφουμε την εκπομπή, με τον κύριο Λαλάκο τον Πρέσβη που είναι σύμβουλος διπλωματικός του κυρίου Δένδια και Έλληνες αξιωματικούς. Των uh, κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τι σημαίνει λοιπόν, για να οικοδομήσεις την εμπιστοσύνη, πρέπει να δεις ποιο την έχει διαταράξει την εμπιστοσύνη. Την δια, η εμπιστοσύνη την έχει, διαταρα, την, έχει διαταραχτεί από συγκεκριμένε ενέργειε τη Τουρκία. Εμεί δεν κάναμε καμία ενέργεια. μα καμία ίσα ίσα. Εμεί συνεχώ υποχωρούμε. Και όσο υποχωρούμε, τόσο πιο πέρα πάει τα πράγματα η Τουρκία. Προσέξτε λοιπόν την ημέρα που επέλεξαν να κάνουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έρχεται η Τουρκία και κλονίζει την εμπιστοσύνη, δίνει μια κλωτσιά στην εμπιστοσύνη και σε μας τα μούτρα μας γιατί τους πιστεύουμε και προσέξτε τι λέει. Η Τουρκία επιδικλείοντας προκλητική στάση αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δικαιώματα και τις αγνοδιότητες της Ελλάδας φάνοντα το σημείο να θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την προγραμματισμένη συνάντηση για την πρόθεση των ΜΟΕ, σιγά, σιγά μην κάνει η Ελλάδα κίνηση για να σταματήσει τα ΜΟΕ. Πριν διαβάσω το άρθρο να σας πω το εξής. Υπάρχουν ορισμένες σταθμοί οι οποίοι με βάση το FIR και την στήλη που κατέρχεται μέχρι την θάλασσα, σε αυτά τα όρια λοιπόν οι σταθμοί αυτοί έχουν δικαίωμα να εκδίδουν ναύτεξη. Αυτό λέει η διεθνή νομιμότητα, την οποία η Τουρκία τη γράφει στα παλιά τη τα παπούτσια. Ε, είναι να γίνει λοιπόν μια άσκηση του ΝΑΤΟ, νοτίω του Καστελορίζου. Βγάζει την αύτεξ ο σταθμό Ηρακλείου, ο καθήλυν αρμόδιος σταθμό, και έρχεται η Τουρκία λοιπόν και βγάζει άλλη Άβτεξ πάνω στη δικιά μα. Λέει δεν είναι ισχύει αυτή που έβγαλαν οι άλλοι. Αυτό τεινάζει την εμπιστοσύνη, τη λέξη εμπιστοσύνη, την έννοια και τα μωέ στον αέρα από μόνο του. Τι κάθεστε, ποιον κουροϊδεύετε τώρα και μαζεύεστε, Για να βάλετε σφραγίδα σε αυτά που έχουν ήδη κάποιοι συμφωνήσει στι πρέσπες του Αιγαίου. Λοιπόν, παράλληλα δεν διστάζει να δημιουργήσει εντάσει σε νατοικέ δραστηριότητε που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική περιοχή, ευθύνη και αρμοδιότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ξεπούλησε αυτή ο Δένδια με την κολοβή οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Ενώ οι αρμόδιε ελληνικέ αρχέ του σταθμού Ηρακλείου, που σα είπα, εξέδωσαν χθε το μεσημέρι την Ναύτεξ για πραγματοποίηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων χωρί πειρά νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή τη θάλασσα του Καστελορίζου για σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου, η Τουρκία λίγο αργότερα έσπευσε να εκδώσει δική τη αναγγελία για την ίδια άσκηση, υποστηρίζοντα με θράσο, με απίθμενο θράσο, ότι οι ελληνικέ αρχέ είναι αναρμόδιε. Με τη δική του ναύτεξη, οι τουρκικέ αρχέ, με την παράνομη, δηλώνουν ότι ο σταθμό Ηρακλείου εξέδωσε αναγγελία, η οποία αφορά περιοχή που η ευθύνη έκδοση Ναύτεξ ανήκει στην Τουρκία και για το λόγο αυτό επανεκδίδει την αναγγελία για την πραγματοποίηση τη ναυτεγική δραστηριότητα στην περιοχή. Μόνο που δεν μα λέει γιατί είμαστε εμεί αναρμόδιοι το ο το σταθμό του Ηρακλείου και είναι ο σταθμό νομίζω ότι της ατάλειας στην εξέδωση αυτών που δεν έχει καμία σχέση γιατί δεν μας το λέει, πού στηρίζεται να θυμίσουμε ότι Παρασκευή προχτές ο σταθμός της Σμύρνης, ο αντίστοιχο, είχε εκδώσει άλλη μια ανάπτυξ με την οποία επαναλαμβάνει την αθλειότητα για δίθυν υποχρέωση αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών μεταξύ των οποίων Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λίμνος, Μητυλίνη, Χίος, Ικαρία, Σάμος Αστιπάλεα, Ρόδος, Χάλκι, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, νύσυρο Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λιψή, Σιμικός και Καστελόριζο. Απαιτώντας μάλιστα να εξαιρεθούν τα νησιά αυτά, αλλά και τα χωρικά τους ύδατα από τον προγραμματισμό ασκήσεων. Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας σε συνδυασμό με τις απειλές που έχουν εκτοξευθεί λόγω της αναγγελίας για τα θαλάσσια πάρκα, έχουν επιβαρύνει το κλίμα και εκ των πραγμάτων δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη συνεννόηση στις συνομιλίες που θα έχουν σήμερα Λαλάκος και Αξιαπάρ. Και φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσουν τι έχουν στο μυαλό τους τελικά ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης και όλοι όσοι αποφασίζουν για τη συνάντηση στην Άγκυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι και πώς. Πάμε τώρα στην Κύπρο. Η Κύπρος ξέρετε έχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η κατοχή, είναι οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία, συντονισμένες κινήσεις και εστιασμένες σε χώρες τις οποίες ασκεί επιρροή, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, η αποσχιστική οντότητα, αυτό το παράνομο μόρφωμα να αναγνωριστεί διεθνώς ως κράτος. Αν αρχίζουν να το αναγνωρίζουν διάφορα κράτη, καταλαβαίνετε μετά αυτό δεν γυρνάει πίσω. Πού έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες της στο Αζερβαϊτζάν. Και δεν πηγαίνει δια της ευθεία, πηγαίνει δια της πλαγίας. Δηλαδή ξέρετε ότι τα κοινοβούλια κάνουν και αυτά τη δική τους διπλωματία, την λεγόμενη κοινοβουλευτική διπλωματία. Κάνουν ομάδες φιλίες και εμείς έχουμε ομάδα φιλίας με το Αζερβαϊτζάν. Και να σας πω, αν ψάξετε στο διαδίκτυο Ντόρα Μπακογιάννη Αλίεφ θα δείτε και θα καταλάβετε πολλά. Φωτογραφιούλες και τέτοια και γλίκε και άλλα πράγματα. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν. Το, το κοινοβούλιο της, ε, στον στο του Αζερβαϊζάν έχει ιδρύσει ομάδα φιλίας με την ψευδοβουλή του ψευδοκράτους. Στο τετράγωνο ψευδοκράτους. Και θεωρούν ότι αυτό είναι ανοίγει τον δρόμο για την αναγνώρισε στη συνέχεια από, την, από το κράτο και από την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν. Για να δούμε τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ και θα σχολιάσουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, υπόψη ότι ο Τατάρ, ο ψευδοπρόεδρο, είχε δύο τηλεφωνικέ συνομιλίε με τον Αλίεφ, τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν. Ο οποίο το, ο οποίος Αζερβαϊτζάν στέλνει το φυσικό το αέριο μέσω, φυσικο, μέσω μεσω φυσικού αερίου που έχουμε που περνάει από το ελληνικό έδαφο, από το οποίο ξέρετε αυτό που λέει: χωρί κέρδο κέρατα. Από τον οποίο, επειδή πηγαίνει στην Ευρώπη, δεν δικαιούμαστε, και είναι ευρωπαϊκό το έργο, δεν δικαιούμαστε να παίρνουμε και τα. Ε, το throughput το λένε τώρα, πώ το λένε, τα διόδια, τέλη διέλευση τέλο πάντων. Δεν παίρνουμε τίποτα, χωρί κέρδο κέρατα. Αν είναι σωστά αυτά που γνωρίζω, έτσι. Με κάποια επιφύλαξη, αλλά νομίζω δεν παίρνουμε τίποτα. Και αφού δεν παίρνουμε τίποτα. Γιατί δεχτήκατε αυτόν τον αγωγό να περνάει από την Ελλάδα. Για να κάνουμε εμείς την εξυπηρέτηση στο Αζερμπαϊτζάν και στην Τουρκία να είμαστε και εχμάλωτοι από αυτόν τον αγωγό και την ίδια στιγμή το Αζερβαϊζάν να ετοιμάζεται να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και τι μέσον πίεση έχουμε εμεί. Λοιπόν, πρόσφατα λοιπόν έχει συσταθεί ομάδα εργασία διακοινοβουλευτικών σχέσεων στο Εθνικό Κοινοβούλιο του Αζερβαϊτζάν με την λεγόμενη βουλή του αποσχιστικού καθεστώτο, πρόκειται για τι ομάδε φιλία που, που δημιουργούνται μεταξύ κοινοβουλίων. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, η μία πλευρά είναι θεσμό κατοχικού καθεστώτος και το άλλο είναι κράτο. Δηλαδή, θεσμό ψευδοκράτος και κράτο. Πώ δένει αυτό, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε στην Αθήνα και στη Λευκοσία, ο πρόεδρο. Τη ομάδα εργασίας του Αζερικού Κοινοβουλίου Τσαβανσίρ Θεϊζίγεφ δήλωσε πριν από λίγες μέρες του Ανατολού ότι πρόκειται για μια ιστορική και αναμενόμενη εδώ και πολύ καιρό απόφαση του Εθνικού Κοινοβουλίου του Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν κάνει ό,τι ζητάει η κατοχική Τουρκία και αυτό είναι επικίνδυνο και άκρως ανησυχητικό μας λέει το κύριο Άρθρο του Φιλελεύθερο. Αρχίσαμε αυτό το βήμα μέσω της κοινοβουλευτική διπλωματίας όμως είμαι βέβαιος ότι αυτή η κατάσταση θα αντικατοπτριστεί στις διακρατικές σχέσεις αργότερα και θα εγκατασταθούν σχέσεις ρυθμισμένες από το διεθνές δίκαιο ανάμεσα στα κράτη μας, είπε ο Τζαβανσίρ Φεϊζίγεφ. Τώρα, η Λευκοσία, για την Ελλάδα δεν σας είπα ότι η οικογένεια Μητσοτάκη και μια άλλη πολύ ισχυρή οικογένεια έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τον Αλίεφ. Άρα τι πίεση να κάνεις σε κάποιον που έχεις παρείδωσε; Η Κύπρος λοιπόν εκμεταλλεύεται, χρησιμοποιεί τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να αποτρέψει, αλλά αν στηθεί η μπάλα στο να χρησιμοποιήσει και ο όρο, στο πέναλτι, στην τελεία και είσαι απέναντι εσύ και ο άλλος βαράει συνέχεια πέναλτι, κάποια στιγμή θα το φας. Καταλάβατε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι μας λέει ο κύριος Χατζικοστής από την σημερινή. Δεν χρειάζονται γιατί έχει σχέση. Έχει σχέση το ψευδο... η αναβάθμιση του ψευδοκράτους έχει σχέση με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη το αναβάθμισε δια της πλαγίας με το κοσυφοπαίδιο αλλά και με τις τη σχέσεις της που έχει με τον Αλίεφ. Τα το Αζερβαϊτζάν, προσέξτε. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τις προχωρημένες θέσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στα εθνικά θέματα που ξεπερνούν τα όρια της επαναπροσέγγισης προσεγγίζοντας αβίαστα τις τουρκικές θέσεις. Αυτήν τη φορά κτύπησε στα Βαλκάνια και κατηγορείται από τη σύμμαχο Σερβία ότι την κάρφωσε χωρίς αναστολές με την έκθεσή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την ένταξη του Κωσοποπεδίου. Η έκθεση της Δώρας Μπακογιάννη για τη συμμετοχή του Κωσοποπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης δημιουργεί συνειρμούς για την Κύπρο. Γιατί? Διότι το Κωσοποπεδίο δεν αναγνωρίζεται ως κράτος ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Κύπρο, όπως το ψευδοκράτος. Άρα αφού του ανοίγουμε την πόρτα, ανοίγει η πόρτα και για το ψευδοκράτος. Ε, η όποια εγκαθίδρυση του Κωσυφοπηδίου ως κρατικής οντότητας έχει προκύψει από εξωτερική στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ, χωρίς η δράση αυτή να απολαμβάνει νομιμοποίησης μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας κάτω από το κεφάλαιο 7. Στην ουσία, Πρόκειται για απόσχεση από τη σερβική επικράτεια. Όπω η απόσχεση του ψευδοκράτου. Ερώτημα. Δίνει ή όχι η κυρία Μπακογιάννη τροφή στι τουρκικέ θέσει περί δύο κρατών. Βεβαίω η στάση τη στο Κυπριακό δεν απέχει πολύ από το Κωσυφοπαίδειο. Από εκείνη που έχει για το Κωσυφοπαίδειο. Διότι επί μακρόν δεν κρύβει την πρόθεσή τη να αναγνωριστεί το ψευδοκράτο ω ισότιμο συνιστό κράτο μέσω τη πολιτική ισότητα την οποία υποστηρίζει. Και Αζερβαϊτζάν μέσα, βάλτο. Από τα συμφραζόμενά τη, μπορεί δεν να δεχθεί και κάτι παραπάνω, εάν είναι να απαλλαγεί από το δικό μα μπελά, σε εισαγωγικά. Εξού και η στήριξη στο σχέδιο Ανάν και οι αντιλήψει τη για νέε υποχωρήσει στα ελλαδοτουρκικά και την υπογραφή μια συμφωνία χωρί τη λύση του Κυπριακού, που ονομάζεται ήδη πρέσπε του Αιγαίου. Αυτό μα ετοιμάζουν. Η κυρία Πακογιάννη είναι πρώην Υπουργό Εξωτερικών και στέλεχο πρώτη γραμμή τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο δεν έχει αναιρέσει ακόμα την πάγια θέση του. Ότι δηλαδή δεν αναγνωρίζει το Κωσυφοπαίδιο ω ανεξάρτητο κράτο. Η αδερφή του όμω θέλει να το εντάξει στο Συμβούλιο τη Ευρώπη ω κράτο από την πίσω πόρτα. Η δική του άποψη ποια είναι, συμφωνεί με την κυρία Πακογιάννη την ομόθρησκη και πολιτικά φίλη Σερβία πως θα την δει ξανά στα μάτια όταν πάντως οι κεντρικές δυνάμεις όπως η Γερμανία για παράδειγμα και η Αυστρία είχαν ζητήσει από τον ελεύθερο Βενιζέλο να πουλήσει τη Σερβία που ανήκε στην Αντάν και να πάρει εδαφικά ανταλλάγματα από τις κεντρικές δυνάμεις τότε ο Βενιζέλος απάντησε είναι πολύ μικρή η Ελλάς για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία. Πώς αλλάζουν οι καιροί και οι ηγέτες αλλά και η ιστορία. Άλλοτε αισθανόμαστε υπερήφανοι και άλλοτε ντροπή. Λοιπόν, μετά από 11 ολόκληρα, όχι, 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2011, από τότε που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ερντογάν στην επιχείρηση καταστροφής ενός γειτονικού κράτους της Συρίας, από τότε είχε να πατήσει το πόδι του στην, στο Ιράκ σήμερα βρίσκεται εκεί και βρίσκεται με πολύ βαρβάτη αντιπροσωπεία και οικονομικών παραγόντων, υπουργών και παραγόντων της αγοράς αλλά κυρίως μυστικές υπηρεσίες, στρατό και τα λοιπά. Λέει ότι θα υπογράψουν 20-22 συμφωνίες, έχει βάλει στο στόχο αστρο τους Κούρδους και τους, Γεζ... τους Κούρδους Γεζητή και τους Κούρδους κυρίως του τα λαμπανή του Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν που ελέγχουν την περιφέρεια τη Σουλεϊμανίγια ε, και άλλε περιοχέ που είναι ανατολικότερα και νοτιότερα. Επίση έχει βάλει στο στόχο του και του Κούρδου του Εργατικού Κόμματο του Κουρδιστάν που είναι στο όρο Κανδύλη. Ε, αυτό έχει να κάνει με θέματα εθνική ασφάλεια τη Τουρκία ή στρατηγική να διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων. Αυτό είναι το ζητούμενο την κάνει άλλωστε. Υπάρχει όμως και ο γεωοικονομικός παράγοντας που θέλει ο Ερντογάν σε συνεργασία με τη Βαγδάτη. Αλλά με την οικονομική υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Αμυράτων, δεν ξέρω αν βρίσκεται κάποια άλλη δύναμη από πίσω, να υλοποιήσουν αυτό το πραγματικά εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο, να δημιουργηθεί ένα τεράστιο λιμάνι, μεγάλο λιμάνι στη Βασόρα. Τώρα το λιμάνι τη Βασόρα είναι, επειδή είναι αβαθές, δεν μπορεί να πάρει μεγάλα ε, δεξαμενόπλια. Δηλαδή, μικρά δεξαμενόπλια φορτώνουν από τον αγωγό μέσα στο λιμάνι τη Βασόρα και βγαίνουν έξω στα νυχτά και φορτώνουν σε μεγάλα. Αυτό λένε ότι θα λυθεί. Θα κάνουν ένα μεγάλο λιμάνι που θα δέχεται και μεγάλα δεξαμενόπλια αλλά και πλοία με εμπαροματοκιβώτια. Και στη συνέχεια θα γίνει ένα άξονα μεταφορών διαξηρά, δηλαδή. Βασόρα, Βαγδάτη, όχι Ερμπίλ, θα πηγαίνει στην Μοσούλη και από τη Μοσούλη θα περνάει απευθεία στην Τουρκία, θα παρακάμπτει δηλαδή του Κούρδους του Μπαρζανή, θα περνάει από την περιοχή των Γεζιντίδων και στη συνέχεια μέσα από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο λοιπόν προσπαθεί ο Ερντογάν είναι τεράστια σημασία υπόψη να ότι αυτό το σχέδιο ε, επιχείρησε να το θέσει να το υλοποιήσει ο Γουλιέλμος ο δεύτερος επί Αυδουλχαμίτ του δεύτερου τέλη 19ο αιώνα, αρχές 20ου αιώνα. και τώρα 19ου Ερντογάν πάει να κάνει το ίδιο να, 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 έβλεπε και ποιο είναι το τέλος του Αυδουλχαμίτ. δεν ξέρω αλλά εν ναι, πάση περιπτώσει είναι μια σοβαρή υπάρχει δεύτερο, μια σοβαρή κίνηση υπάρχει ένα δεύτερο θέμα το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα που είδα στην Deutsche Welle για τη θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και βλέπω εκεί, η Deutsche Welle δεν είναι τυχαία, σήμερα είναι ο Steinmeier ο πρόεδρος της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη, θα κάτσει δύο-τρεις μέρες, θα περιμένει τον Ερδογάν να έρθει να συναντηθούν, τώρα είδε τον Ιμάμωγλου σήμερα και βλέπω εκεί εξαιρετικά υποστηρικτικές θέσεις στο άρθρο της Deutsche Welle προς την Τουρκία ότι θεωρείται πολύ σημαντική και έχει δικαίωμα η Τουρκία να έχει καλέ σχέσεις και με τη Ρωσία δηλαδή ό,τι δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα αναγνωρίζεται στην Τουρκία διαβάστε το δεν είναι τυχαίο που γράφεται σε έναν γερμανικό έντυπο και επίσης η άγκερα δραστηριοποιείται στη Σαχέλ στην υποσαχάριο Αφρική δηλαδή και πηγαίνει μάλιστα σε περιοχές που απόλυσε επιρροή η Γαλλία, η μεταπικιακή Γαλλία. Ε, τελευταίο θύμα της Τουρκίας είναι η Μαυριτανία. Έχουν φράγκα οι Τούρκοι, εξαγοράζουν τις ηγεσίε και εγκαθιστούν επιρροή, η οικονομική και η πολιτική επιρροή σε αυτές τις χώρες και θα τη χρησιμοποιούν και θα τη χρησιμοποιήσουν αυτή την επιρροή και σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της Τουρκίας είναι να γίνει μέλος, μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στον αναδιαμόρφωση Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Και στο υποδιέβρεση είναι αυτή η στόχη της Τουρκίας. Η Άγκερα αναγνωρίζοντα τη στρατηγική σημασία της περιοχής του Σαχέλ για ολόκληρη την Αφρική ενισχύει τη διείσδυση της στη Δυτική Αφρική μέσω της Μαυριτανίας αυτή τη φορά. Σε συνάντηση που είχε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον Μαυριτανό ομόλογό του Μουχαμέτ Σαλίμ Μερζούκ, εξετάστηκαν υφιστάμενες και δυνητικές ευκαιρίες συνεργασίας από την ενέργεια, την οικονομία, το εμπόριο, την ασφάλεια μέχρι την περιφερειακή συνεργασία. Σύμφωνα με το Φιντάν, η ασφάλεια της περιοχής του Σαχέλ είναι στρατηγική σημασία για ολόκληρη την Αφρική και η Τουρκία δεσμεύεται να συμβάλλει στην ευημερία και την ασφάλεια της περιοχής συνεργαζόμενη με τις αναλόγω χώρες. Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε εντατικές προσπάθειες για τη βελτίωση τόσο τη συνεργασία στον τομέα τη ασφάλεια, όσο και των οικονομικών σχέσεων για τη σταθερότητα και την ευημερία τη περιοχή. Και από την άλλη πλευρά και λέει, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τη ε, Μαυριτανία σε διεθνεί οργανισμού, όπω σα είπα, συμπεριλαμβανομένων των, των Ηνωμένων Εθνών, όπω είπαμε του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και της Αφρικανικής Ένωσης. Αυτά ας, ας τα σκεφτούν αυτοί που έκλεισαν τις μισές πρεσβείες της Ελλάδα στην Αφρική τη στιγμή που η Τουρκία τις υπερτριπλασίασε. Στο ίδιο χρονικό διάστημα. Εμείς τις, τις ε, υποδιπλασιάσαμε και η Τουρκία τις υπερτριπλασίασε. Εντάξει. Μια σύντομη αναφορά θα κάνουμε σε ένα πραγματικά καυτό θέμα. Και εδώ ξέρετε δεν ε, ε, μιλάει κάποιο και δεν αναφέρομαι σε μένα, θα, τα στοιχεία που θα παρουσιάσω. Δεν μιλάνε τίποτα ειρηνιστέ που λένε όχι βούτερα αντί για κανόνα κτλ. Όχι. Θα σα παρουσιάσω για ένα λεπτό, δύο λεπτά τα στοιχεία του ΣΥΠΡΙ που είναι ένα Ινστιτούτο Σουηδικό που παρακολουθεί τα εξοπλιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία είναι φρικιαστικά για το που πάει η ανθρωπότητα και που πάει και η Ευρώπη ο κόσμος ξοδεύει 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια για όπλα σε ρεκόρ για ένα τη χρονιά οι αμυντικές δαπάνες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εκτενάξει σε δυσθεώρετα ύψη τις παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες. Σε μία περίοδο διαρκών γεωπολιτικών εντάσεων και οξύτατου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων του πλανήτη, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες καλπάζουν όπως προκύπτει από την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη, ΣΥΠΡΙ, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν το 2023 κατά 6,8%, φτάνοντας στα 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια, από 2,24 τρισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2022, κυρίως εξαιτία του πολέμου στην Ουκρανία. Ήταν νέο ιστορικό υψηλό για ένα τη διαδοχική χρονιά, αλλά και η μεγαλύτερη αύξηση από το 2009, όπως σημειώνει το Σύπρι. Τώρα σας ερωτώ, ποιος είναι ο λόγος, ποιος είναι ο λόγος, η Ευρώπη είχε κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν συνεργαζόταν μια χαρά με τη Ρωσία, ο Έλληνας Πρωθυπουργό, Δεκέμβρη του 2021 δεν είχε πάει στο Σότσι και είχε αγκαλέσει με τον Πούτιν, τότε ο Πούτιν δεν ήταν δικτάτορας. Θα μου πείτε δεν είχε εισβάλλει. Εντάξει. Αλλά όλα τα άλλα ήταν όλα καλά τότε. Και τότε δεν είχε αναγνωρίσει ο κύριο Μισωτάκη. Αν πείτε και διαβάστε τι είπε, εσεί όλοι που βρίζετε τώρα θα κοκκινήσετε. Και συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αδελφοποιηθεί με το κόμμα του κυρίου Πούτιν. Τι γίνεται τώρα, τα καταπίνουμε, τα ρίχνουμε στον Αβραμόπουλο, οι άλλοι δεν ήξεραν, εν πάση προηπτώσει αυτό που γίνεται στην Ευρώπη με τον πόλεμο στην Ουκρανία που αυτό αποφασίστηκε από την Ουάσιντον είναι ένα έγκλημα κατά των λαών της Ευρώπης εμπροκειμένου και κατά της Ελλάδας. Δεν αξίζαμε και δεν αξίζουμε αυτή την κατάσταση που μας οδηγούν η Ευρώπη της ειρήνης να αντιθεί στο χακί να εξοπλίζεται η Γερμανία, να εξοπλίζεται ο ένας και ο άλλο. γιατί ποιος μας απειλεί, ποιος απειλεί την Πορτογαλία. Ποιο απειλεί την Ολλανδία, το Βέλγιο, τι... ποιο του απειλεί όλου αυτού. Αυτά λοιπόν. Η, η Ευρώπη στα στο χακί. Πάμε στο Ισραήλ. Έφτασε χθε στην Τουρκία ο Χανίγε, προχθέ. Χθε είχαν συνάντηση με τον Ερντογάν. Έγραψε ο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, ντροπή σου, ε, Ερντογάν. Αυτό σε ένα, ε, με τη, τη φωτογραφία Ερντογάν και Χανίγια. Ε, ε, Εσεί πρέπει να ντρέπεστε, απάντησε ο εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κρατήστε το κι αυτό. Πάμε να δούμε τώρα. Το Ισραήλ εγκατέλειψε ένα μεγάλο κτύπημα σε Ιρανικού στρατιωτικού στόχου υπό την πίεση των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων, γράφων η New York Times. Ότι δηλαδή 13 προ 14 κτύπησε το Ιράν, 15 ήθελαν να απαντήσουν. Και είχαν έτοιμο σχέδιο και του σταμάτησαν λέει οι Αμερικανοί και άλλοι λέει η New York Times και άλλοι σύμμαχοι. Ο Ραΐσι, πρόεδρος του Ιράν, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ έχει αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις ευθύνες του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα ο Ραΐσι είναι στο Πακιστάν. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα εξυπηρετεί μόνο ειρηνικούς σκοπούς. Τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν Καμία θέση στο πυρηνικό μα δόγμα, λέει εκπρόσωπος του Υπουργείου Αστολικών του Ιράν. Πάμε από κάτω όμω, τώρα. Οι ειδικοί είναι εξαιρετικά ανήσυχοι και προειδοποιούν ότι το Ιρανικό καθεστώ βρίσκεται στα πρόθερα τη δημιουργία πυρηνική βόμβα και είναι αρκετά τρελό να τη χρησιμοποιήσει. Μιλάμε εδώ για μία περίοδο αρκετών εβδομάδων για να αποκτήσει βόμβα, δήλωσε ο Ούλριχ Σίλι διευθυντή του Κέντρου Προηγμένων Μελετών Ασφάλεια Στρατηγική και Ένταξη στο Πανεπιστήμιο τη Βόνε. Ο ειδικό δεν απέκτησε επίση ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια πυρηνική βόμβα όχι για να επιτεθεί, αλλά για να εκφοβήσει το Ισραήλ. Δηλαδή, άμα τη χρησιμοποιήσει, τι είναι. <laughs> το Ισραήλ, άμα φάει μια βόμβα, έσβησε. Τι φόβο και τι επιθέσει, δεν το κατάλαβα αυτό. Μέσα σε μια εβδομάδα το Ιράν θα μπορούσε να έχει αρκετό ουράνιο για να παράγει μία ατομική βόμβα, δήλωσε ο ειδικό στο Ιράν Σίμα Σάιν, του Ινστιτούτου Μελέτη Εθνική Ασφάλεια του Ισραήλ. Το 2024, η Γερμανία σχεδόν σταμάτησε να εξάγει όπλα στο Ισραήλ. Έστειλε μόνο όπλα αξία 10 εκατομμυρίων δολαρίων ευρώ, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, κανάλι 12 του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ανησυχούσε για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από το δικαστήριο της Χάγης και ζήτησε βοήθεια για να μην εκδοθεί το ένταλμα από τους υπουργούς οριστορικών της Γερμανίας και της Βρετανίας σχετικά με αυτό κατά πάσα πιθανότητα στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος της ΚΝΕΣΕΤ Μωσέ Τορπάς που έχει και βαθμό αντισυνταγματάρχη εν Εφεδρία είπε ο Νετανιάχου δεν απολαμβάνει πλέον τις εμπιστοσύνη. όχι μόνο ο λαός του Ισραήλ αλλά και οι ανώτεροι υπουργοί του δεν πιστεύουν ούτε λέξη από αυτά που λέει. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον αξιόπιστος. Ο Νετανιάχου που ήταν μάστορα της ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων Δυστυχώ βρίσκεται σήμερα στην πιο αδύναμη θέση του, λέει ο αντιπρόεδρο τη Κνεσέτ τη Βουλή του Ισραήλ. Γιαίρ αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση. Η παρέτηση του επικεφαλή τη Στρατιωτική του Πληροφοριών είναι τιμητική και δικαιολογημένη και, ήταν σκο... και είναι σκόπιμο να ακολουθήσει και ο Νετανιάχου την παρέτηση. Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θα αυξήσει τη στρατιωτική και πολιτική πίεση στη Χαμά τι επόμενε μέρε, εξηγώντα ότι αυτό ο τρόπο είναι ο μοναδικό για να απελευθερωθούν οι όμοιροι. Προετοιμάζει λοιπόν πλήγματα στη Γάζα ο Νετανιάχου, οδυνηρά πλήγματα στη Γάζα υπόσχεται ο Νετανιάχου, ενώ οι Ισραηλοί αξιωματούχοι διαμήνυσαν πω εγκρίθηκαν περαιτέρω πλήγματα στη Λωρίδα τη Γάζα παρά τη δραματική κατάσταση που βιώνουν, οι εγκλωβισμένοι άμαχοι και παρά τι διεθνεί εκκλήσει. Ο επικεφαλή του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, Χερτσί Χαλεβή, ενέκρινε περαιτέρω μέτρα κατά τη ε, Γάζα, ανέφερε ο εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων Αρχιπλήρχο Ντανιέλ Χαγκαρή Χθε, Κυριακή, κατά το Ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Καν. Ανάμεσα στα σχέδια που εγκρίθηκαν, είναι επιχείρηση στην Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, παρά τι πιέσει που ασκούνται, παρά τα 1,5 εκατομμύρια Παλαιστινίου που βρίσκονται εκεί, η επιχείρηση θα γίνει, να δούμε τι έκταση θα είναι αυτή. Γιατί οι Αμερικανοί λένε, εμεί είμαστε αντίθετοι σε μια μεγάλη έκταση επιχείρηση. Αφήνοντα παράθυρο για μικρή έκταση επιχειρήσει πιθανόν. Ε, ο Νετανιάχου λέει ότι φταίει η Χαμάς και αυτά που, λέει, που, ζητάει τώρα δεν γίνονται. Έχει σκληρύνει τη στάση τη. Ο εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, αρχιπλήρω Χαγκαρή, απευθυνόμενο του ομήρου, είπε χθε: Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε ω του γυρίσετε σπίτι. Ε, Έχουμε θανάτου στη δυτική όχθη. Τα είπαμε και χθε αυτά. Να μην τα επαναλαμβάνουμε. Θα έρθουμε αύριο για να δούμε άλλα πράγματα. Να δούμε τώρα το διευθυντή τη Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι είναι ο υποστράτηγο Αχαρόν Χαλίβα, ο οποίο πρόκειται, αναμένεται να ανακοινώσει την παρέτησή του σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Ynet Αυτό κάποια στιγμή είπε: Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις ε, λίγες πληροφορίες που είχαμε για την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου ε, και προφανώς μετά την ανάληψη της ευθύνης γιατί τώρα προετοιμάζεται η έκθεση για όλα αυτά να ε, τεθεί υπόψη των θεσμικών παραγόντων. Σύμφωνα με τους Times of Israel δεν είναι σαφές πότε θα, παρεθεί, θα παρετηθεί ο Χαλίβα καθώς οι Ισραηλινές Ένωπης Δυνάμεις πρέπει να βρουν τον αντικαταστάτη του που δεν τον έχουν βρει ακόμα. Ο Χαλίβα συμμετέχει επί του παρόντος στις εσωτερικές έρευνες του στρατού για τις αποτυχίες να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. Οι έρευνε αναμένεται να παρουσιαστούν στον αρχηγό του επιτελείου αντιστράτηγο Χέρτζη Χαλεβή μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Σήμερα είχαν μια επιτυχία οι Χεσμολά στο Λίβανο. Ε, κατέριψαν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο Χερμέ ε, 450, το οποίο, το οποίο η αξία ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Το κατέριψαν με βλήμα εδάφου αέρος, πιθανότητα τους έχει προμηθεύσει με τέτοιο βλήμα η η Τεχεράνη. Πάντως παρότι έχουμε μπει στο Πάσχα των Εβραίων, οι βομβαρδισμοί στην, και στη Γάζα και ιδιαίτερα στη Ράφα συνεχίζονται. Χθε μάλιστα έγινε ένα τραγικό γεγονός, για να δούμε τι ακριβώς είναι πραγματικά θλιβερό. Δεν ξέρω που πηγαίνει η ανθρωπότητα. Ένα κοριτσάκι γεννήθηκε με κεσαρική μετά το θάνατο της μητέρας του σε νυχτερινή Ισραηλινή επιδρομή στη Ράφα, κατά την οποία σκοτώθηκαν συνολικά 19 άνθρωποι, όπως δήλωσαν Ισραηλοί γιατροί. Οι 19 αυτοί άνθρωποι, από τους, 17, από τους 19 αυτούς ανθρώπους, τα 13 ήταν παιδιά μιας οικογένειας και αυτά προέκυψαν τα θύματα από πλήγμα σε δύο κατοικίες του Ισραήλ το μωρό ήταν στην 30η εβδομάδα, στον 7ο μήνα ας πούμε, ζύγιζε 1,4 ε, του κιλού και γίνονται προσπάθειες τώρα είναι στο νοσοκομείο της Ράφα θα, πόσο ακόμα θα υπάρχει αυτό το νοσοκομείο άμα αρχίσει η επιθέση εναντίον ε, της Ράφα και προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή πάντως ε, μιλούν ότι βρέθηκαν κι άλλοι δεν αναφέρω αριθμούς τώρα γιατί είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες. Βρέθηκαν και άλλοι ομαδικοί τάφοι στα νοσοκομεία εκεί της περιοχής. Δεν χρειάζεται να πω, δεν, δεν λέω τίποτα γι' αυτό. Τώρα, η New York Times, η New York Times σημαντική εφημερίδα, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, είναι από τις σημαντικότερες εφημερίδες της ΗΠΑ στηριζόμενοι σε πληροφορίες, το λένε. Όταν δεν λένε τότε είναι λίγο στον αέρα. Όταν λέει ότι σε πηγές, πάει να πει ότι κάποιος μίλησε από το κράτος. Λένε λοιπόν ότι ήταν έτοιμες, έτοιμο το Ισραήλ να κτυπήσει στις 15 του μηνός και το συγκράτησαν κυρίως οι ΗΠΑ. Οι New York Times δημοσίευσαν σε ρεπορτάζ τους έναν απολογισμό της απόφασης του Ισραήλ να ανταποδώσει το κτύπημα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας 5ης προς Παρασκευή, προχθές. Επικαλούμενοι τρεις ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αμερικανικής Εφημερίδας, το αρχικό σχέδιο αντιπίνων περιελάμβανε έναν πολύ ευρύτερο ε, κύκλο στόχων, μια αντεπίθεση μεγαλύτερης κλίμακας δηλαδή, σε στρατιωτικού στόχους, μεταξύ άλλων και κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, της χώρας στην Τεχεράνη. Ε, μάλιστα να γίνει 13-14 έγινε η επίθεση του Ιράν, 15 θα έπεφτε η επίθεση μεγάλης κλίμακας του Ισραήλ. Ε, όμως το Ισραήλ τελικά μετά από παρέμβαση και των Δυτικών, αλλά και για άλλους επιχειρησιακούς λόγους δηλαδή μεταξύ άλλων σκέφτηκαν ότι αφού τους περισσότερους πυράβλους και μία παδρομένα αεροσκάφη τα αναχαιτήσαμε και δεν έχουμε μεγάλες απώλειες από πλήγματα στο έδαφος μας και αυτό έπαιξε ένα ρόλο, πιθανότητα ήταν και ένα επιχείρημα των ξένων, των Αμερικανών έπαιξε ένα ρόλο να αλλάξουν την επιχείρησή τους και από μεγάλη κλίμακα να την κάνουν περιορισμένες κλίμακες. Εδώ λέει και κάποιες πληροφορίες να τις κρατήσουμε δεν έχουν διασταυρωθεί, αλλά ας τις κρατήσουμε. Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τους, με τους Times, Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν μικρό αριθμό πυράβλων, άρα δεν ήταν μόνο τα τρία τετρακόπτερα που λένε οι Ιρανοί, μικρό αριθμό πυράβλων, αρκετές εκατοντάδες μίλια δυτικά του Ιράν, δηλαδή πιθανόν από το Ιράκ ή από τη Συρία να τα εκτόξευσαν ή από την Ιορδανία ή από τη Σαουδική Αραβία που λέει ότι συμμετείχε. Επίσης λέει εκτόξευσαν και μικρά επιθετικά drones γνωστά ως τετρακόπτερα για να προκαλέσουν σύγχυση στην ιρανικη αεράμενα. αεράμινα. Ένας μόνο πύραυλος έπληξε μία συστοιχεία S-300 που βρισκόταν κοντά στην Ατάνζ όπου είναι τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και λέει ότι το δεύτερο πύραυλο, αφού είδαν ότι κτύπησε ο πρώτος, το δεύτερο πύραυλο είτε τον εξουδετέρωσαν ενώ ήταν στον αέρα οι ίδιοι Ισραηλοί είτε δεν λειτουργήσε. Πάντως ο δεύτερος δεν λειτουργήσε. Ο απολογισμός των Times ισχυρίζεται επίσης ότι το Ισραήλ είχε αρχικά προγραμματίσει την επίθεση για το βράδυ της Δευτέρας 15 Απριλίου αλλά την τελευταία στιγμή την απέσυρε από το πρόγραμμα φοβούμενο ότι η Χεσμολάχ θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την ένταση των χτυπημάτων τη στο βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, όπως είπαμε και χθε, σε αυτή τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ-Ισραήλ-Ιράν έχει μπει μια ανοτελία. Και γιατί αυτό εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Όμω σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει. Δηλαδή θα το ξαναβρούμε μπροστά μας αυτό το έργο. Απλά θέλω να σας πω το εξή. Μιλώντας με τον κύριο Αϊφαντή, ενώ ήταν ακόμα πρέσβης εκεί, με είχε διαβεβαιώσει, είχε συζητήσει σε ανώτατο επίπεδο, πιο πάνω δεν πάει, ότι η πρόθεση των αγιατολάδων, του Ισλαμικού αυτού καθεστώτος, ήταν να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Μάλιστα μου είπε, μιλώντας με την ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας, έβρισκαν, ενώ είχαν προτάσεις από τη Ρωσία να πάρουν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, είχαν ισχυρές αντιστάσεις, διότι αυτοί θέλουν δυτικό τρόπο δηλαδή ήθελαν να πάρουν από τη Δύση, από τις Ομές τη Και το ίδιο και για τα αεροσκάφη της, ε, της Iran Air ήθελαν να πάρουν δυτικά. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Όμως το πρόβλημα είναι η άποψη που έχουν αυτοί για το Ισραήλ και η άποψη που έχει το Ισραήλ για αυτούς. Δεν λέμε τώρα ποιο γέννησε η Κώτα, το αυγό ή η κότα, αλλά αυτές οι δύο χώρες, η μία το Ισραήλ, το, το Ιράν ε, δεν δέχεται το Ισραήλ, θέλει να εξαφανιστεί και το Ισραήλ το θεωρεί μια μείζων απειλή. Τι έγινε όμως τώρα. Το σμπρώξαν το Ιράν. είχαμε χθε τα μεγάλα στρατηγικά μυαλά. Σμπρώξαν το Ιράν στην αγκαλιά της Ρωσίας και το Ιράν παίρνει τώρα σου 35. Και ποιο ξέρει τι άλλο. Και αν αποκτήσει πυρηνική βόμβα δεν ξέρω αν θα δώσουν ευθέω ε, την τεχνογνωσία οι Ρώσοι αλλά εάν τη δώσει η Βόρεια Κορέα δεν θα τη δώσει η ερήμην της Κίνας και της Ρωσίας έτσι Αλλάζουν τα πάντα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, μετά το κτύπημα που έγινε χθε ε, στους, ε, Το είπαμε στην χθεσινοβραδινή μα εκπομπή. Στους, ε, στη Χάζ Δη σαμπη δηλαδή στι δυνάμει ε, πολιτοφυλακή του Ιράκ, που έγινε στη Βαβυλώνα, ε, κτύπησαν τρει στόχου των Χάζ απάντησαν οι καταήπιε βολάχ, το ίδιο πράγμα είναι, του Ιράκ, απάντησε με πέντε ρουκέτε σε δύο στρατιωτικέ βάσει των ΗΠΑ στη βορειοανατολική ε, Συρία. Η μία είναι στην Τέρε στην άλλο Μαρ, μία πετρελαϊκέ εγκαταστάσει που είναι και Αμερικανικό στρατό και σε μία άλλη βάση του Αμερικανικού στρατού. Και λέει να ξαναρχίσουν τι επιθέσει εναντίον των στρατευμάτων τον ΗΠΑ στο Ιράκ, ανακοίνωσε η τρομοκρατική οργάνωση τη Καταέπια Μπολάχ μαζί με άλλες ιρακινές τρομοκρατικές οργανώσεις προσκύμενες στο Ιράν αφού όπως ανέφερε δεν είδε παρά ελάχιστη πρόοδο στις συνομιλίες για την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων κατά την επίσκεψη του Ιρακινού Πρωθυπουργού στην Οάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ ήταν προχθές στην Οάσιγκτον επέστρεψε ο Σουντάνη και τώρα βλέπει τον Ερδογάν. Αυτό που έγινε πριν από λίγο είναι μόνο η αρχή τόνισε η καταέ προφανώς αναφερόμενοι σε επίθεση με ρουκέτες που έγινε από το ΜΕΑ του Βορείου Ιράκ εναντίον βάσης στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα της Συρία. σε δύο βάσεις είπαμε. Δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανατολική Συρία δέχτηκαν επίθεση με διαφορά, με, δια, με διαφορά, λιγότερο μιας ώρας η μία από την άλλη. Το Άλμα Γιαντίν αναφέρει ότι τέσσερις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στη βάση Al-Omar και τρεις πύραυλοι και ένα ντρόν εκτοξεύτηκαν στη βάση Χαράμπ Αλ Τζίρ. Οι επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ξεκίνησαν ξανά μετά από μακρά διακοπή σχεδόν δύο μηνών. Τότε τα είχαν βρει τα τεχεράνοι με την Ουάσιγκτον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολύ χαρούμενη για την απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία, γράφει ο Άσκητον Πόστ. Ανησυχούν οι Ευρωπαίοι. Ο Μπλίνκεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ε, Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ Γκάλαν και με τον Γκάντς που συμμετέχει, ήταν σαν αντιπολίτης, αλλά συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο. Συζητήθηκε η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και η ασφάλεια του, του Ισραήλ. Σύμφωνα με το Γουάινετ, ο Γκάντς ζήτησε από τον Blinken να μην επιβληθούν κυρώσεις στο τάγμα με τους ε, υπερεθνικιστές που δράσει στη Δυτική Όχθη. Οι Αμερικανοί βλέπουν τον Τραμπ πιο ικανό και αποτελεσματικό από τον Biden. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι Ε, λοιπόν, οι Αμερικανοί ψηφοφοροί θεωρούν τον Τραμπ ικανό και αποτελεσματικό πιο πολύ από τον Biden, αναφέρει η Mediate, Mid, Mid μια νέα δημοσκόπηση του NBC News. Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, ο πρώην πρόεδρο τον είπα προηγείται του σημερινού έω και 11% ο Τραμπ του Biden. Οι ερωτηθέντε λένε επίση ότι ο Τραμπ έχει την ψυχή και σωματική υγεία για να ηγηθεί τη χώρα, συν 19% και είναι ικανότερο να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστο ζωή συν 22% από τον Biden. Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρο προηγείται όσον αφορά την ικανότητα να ανταπεξέλθει στην κρίση συν 4% και συν 7% ότι έχει, ε, το, αποδείξει, το έχει αποδείξει αυτό. Η τελευταία εθνική, αυτό παρακολουθήστε, ακούστε αυτό. Η τελευταία εθνική δημοσκόπηση του MBC News δείχνει ότι η ψηφοφορία για τρίτους, όταν ε, στις δημοσκοπήσεις που κάνουν όταν είναι οι δυο τους Τραμπ και Ερντογάν ο Τραμπ προηγείται με βραχία κεφαλή. Προσέξτε αφήστε τι λένε άλλες δημοσκοπήσεις που λένε ποιο είναι πιο ικανός. Τελικά ποιον θα ψηφίζατε 44% 46% ο Τραμπ 44% ο, ε, ο Μπάιντεν. Όταν όμως βάζουν μέσα και τον Γκένεντι που είπαμε ότι αυτός μπορεί να, είναι, να παίξει το βαρόμετρο έτσι αν και είναι δημοκρατικός, επειδή είναι, ας πω τη λέξη που δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνουμε, αντισυστημικός, εναντίον των εμβολίων, εναντίον της walk κουλτούρα και όλα αυτά πώς τα λένε, παίρνει ψήφους από τον Τραμπ, που και ο Τραμπ είναι τέτοιο. παρότι ο ίδιος δημοκρατικός. Και όταν μπαίνει στην ερώτηση, μπαίνουν και ρωτάει ανάμεσα σε τρεις, παίρνει. 37% ο Τραμπ, 39% ο Μπάιντεν και 13% δεν είναι μικρό ποσοστό, είναι μεγάλο ποσοστό. Στι ΗΠΑ σύστημα, είναι διπολικό το σύστημα. Παίρνει ο Κένεντι. Ο Αμερικανό βουλευτή Τζόναθαν Τζάξον, Αφροαμερικανό είναι. Λιγότερο 24 ώρε αφού το Κογκρέσο ψήφισε για τον επανεξοπλισμό του, του ε, Ισραήλ, η πρώτη πράξη του Νετανιάχου ήταν να δολοφονήσει βάναυσα περισσότερα παιδιά στη Λωρίδα τη Γάζα. Δηλώνει ο Τζόναθαν Τζάξον. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η ΕΠΑ είναι πλέον συνένοχε. Δεν μπορούμε πλέον να θυσιάσουμε τη φήμη μα. Οι ενέργειε του Νετανιάχου είναι ανήθικε. Η εξωτερική πολιτική των ΕΠΑ δεν πρέπει να έρθει σε αντίθεση με τι αξίε μα. Η παρέμβαση του Νετανιάχου στι ανθρωπιστικέ επιχειρήσει των ΕΠΑ στη Γάζα παραβιάζει το άρθρο 620 του νόμου περί εξωτερική βοήθεια του 1961. Αυτό ο νόμο πρέπει να τηρηθεί. Ο Μαρκ Γουόρνερ, πρόεδρο τη Επιτροπή Πληροφοριών τη Γερουσία. Η Γερουσία έχει τη δική τη υπηρεσία πληροφοριών. Δήλωσε ότι η στρατιωτική βοήθεια συμπεριλαμβανομένων πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς αναμένει να σταλεί στην Ουκρανία στο τέλο αυτή τη εβδομάδα. Αύριο θα περάσει το νομοσχέδιο, θα γίνει νόμο στη Γερουσία. Αύριο αναμένεται. Τώρα, ο Ρόμπερτ Κέιγκαν ήταν σύμβουλο του Τζορτ Σούλτ επί Ρίγκαν. Και στη συνέχεια είναι στο Μπρούκινγκ και γράφηκε και στην Ουάσιπτον Πόστ. Του πήρε μια συνέντευξη ο Παπαχεράς στην καθημερινή. Αναφερόμενο στον Τραμπ λέει το εξή: Ρωτάει ο Παπαγελά, Αν κερδίσει ο Τραμπ, βλέπετε πιθανότητε για εμφύλια διαμάχε στη ΣΥΠΑ? Και αν ο Μπάιντεν κερδίσει με πολύ μικρή πλειοψηφία, βλέπετε το ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου? Απαντά ο Ρόμπερτ Κέιγαν. Αν ο Μπάιντεν κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά, ακόμα και με τρει ή τέσσερι μονάδε, ο Τραμπ θα δηλώσει ότι υπήρξε νοθεία, όπω έκανε και στι εκλογέ του 2016. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει Όπω έκανε ακόμα και στι εκλογέ που κέρδισε το 2016, έτσι είπε ότι έγινε νοθεία. Πρέπει να πάρω πιο πολλά. Και το ερώτημα είναι, τι θα κάνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεδομένου του ελέγχου που ασκεί ο Τραμπ, πιθανότητα το κόμμα θα υποστηρίξει του ισχυρισμού περί εκλογική απάτη. Τώρα πάμε στα καλά, προσέξτε. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάφορα σενάρια, ένα από τα οποία είναι η απόσχηση των πολιτιών ειδικά σε συντριπτικά ρεπουμπλικανικές πολιτείες όπως είναι το Τέξας. Δεν είναι αδιανόητο οι κυβερνήτες και οι νομοθεσίες αυτών των πολιτείων να αρνηθούν να αναγνωρίσουν την ομιμότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να αντιδράσει διακόπτοντας τη χρηματοδότηση ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα, αλλά είναι αβέβαιο πώς θα χειριζόταν ο Biden μια τέτοια κατάσταση αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ αβέβαιη και δυνητικά ασταθή κατάσταση συμπεριλαμβανομένη τη πιθανότητα μια συνομοσπονδία ρεπουμπλικανικών πολιτιών που απορρίπτουν την ομοσπονδιακή εξουσία. Κρατήστε το και αυτό. Η Υπουργό Εξωτερικών του Βεργίου, Χατζά Λαχμπίμπ, είπε ότι δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνα Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ζητήσουμε να επιβληθούν κυρώσει όχι μόνο σε εταιρείες που σχετίζονται ή ε, ε, μηχανισμούς που σχετίζονται με πυράβλους και με ντρόν, αλλά και στους φρουρούς της Επανάστασης. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, θα το αφήσω για αύριο, που αναφέρεται, μεγάλο, μεγάλη αναφορά είναι, που αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν στις Βρυξέλλες, για, στα βήματα που γίνονται για να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικό της σύμβουλο Επίτροπο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή έχουμε Υπουργό Άμυνας της Ευρώπης, όπως έχουμε τώρα τον Μπορέλ Εξωτερικών Άμυνας της Ευρώπης και εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία προβλήματα αυτά σχετίζονται κυρίως με τις αντιδράσεις της Τουρκίας και την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, θα το πούμε αύριο. Λοιπόν, πάμε στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Αναμφίβολα, ασχέτω τώρα τι λέει ο ένα και ο άλλο. 60,1, 60,8, δηλαδή 61 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα τεράστιο ποσό. Το ξαναλέω. 61 δισεκατομμύρια δολάρια είναι τεράστιο ποσό. Στην Ευρώπη λένε ότι είναι το τελευταίο αυτό, πρέπει να κανονίσουμε εμεί για τα επόμενα. Υπάρχει προβληματισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια το μεγαλύτερο ποσοστό εκ των οποίων θα είναι αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα και πυρομαχικά και μάλιστα κάποια από αυτά όπως λένε από το Κογκρέσο θα φτάσουν αυτή τη βδομάδα στην, από τη Γερουσία αυτή τη βδομάδα θα φτάσουν στο, στην Ουκρανία εάν η Ουκρανία υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα του προσωπικού αλλά και τη εκπαίδευση να χειριστεί αυτά τα νέα οπλικά συστήματα, τότε δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα για την Ουκρανία, αλλά ο υφιστάμενος συσχετισμό δυνάμεων που είναι τι να πω τώρα, στο πυροβολικό είναι ένα προς δέκα, ότι αυτό θα αλλάξει. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά είμαι βέβαιος και αυτό το συμπέρασμα το βγάζω και από τι αντιδράσει τη Ρωσία που μπορώ να πω ότι είναι και σπασμωδικέ. Δεν περίμενα να εγκριθεί το. Και ο Τραμπ ήταν κάθετο. Φαίνεται όταν είπαν ότι θα χρησιμοποιήσουμε και ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ο Τραμπ το δέχθηκε. Τώρα, εάν η Ουκρανία δεν αντέξει, ο Πούτιν θα εισβάλλει σίγουρα στα κράτη της Βαλτικής. Απλά επειδή ο Πούτιν θέλει να επιστρέψει την, να επαναφέρει την επιρροή που ασκούσε η Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτά δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στην, στο NBC News. Τώρα, ε, μία δύσκολη κατάσταση περιμένει τις Ένωπης Δυνάμεις της Ουκρανίας. Από τα μέσα του Μαΐου δηλώνει ο επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών, ο κ. Μπουντάνοφ. Μας περιμένει μια αρκετά δύσκολη κατάσταση στο εγγύς μέλλον. Αλλά δεν είναι καταστροφικό ο Αρμαγεδόν δεν θα συμβεί. Όμω όμως περιμένουμε να υπάρξουν προβλήματα από τα μέσα Μαΐου στο μέτωπο για τις Ουκρανικές Ενώπιες Δυνάμεις. Η βοήθεια των ΙΠΑ θα, αλλάξει, θα κάνει ελάχιστα για να αλλάξει την θέση του Κιέβου στο μέτωπο. Μετά την έγκριση τη πολυαναμενόμενη Αμερικανική βοήθεια, η Ουκρανία αντιμετωπίζει δύσκολε εβδομάδε, γράφουν οι Financial Times. Αναμένεται ότι αν ο νόμο ψηφιστεί στη Γερουσία, θα γίνει αύριο από ό,τι μαθαίνω, τα όπλα και τα πυρομαχικά θα αρχίσουν να έρχονται στο εγγύ μέλλον. Ορισμένα από αυτά είναι ήδη έτοιμα για μεταφορά σε αποθήκε στην Πολωνία και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ωστόσο, ο Ουκρανία, ο Σωματούχη, και διοικητέ πιστεύουν ότι η βοήθεια των ΙΠΑ είναι απίθανο να αλλάξει ριζικά τη θέση του Κιέβου στο μέτωπο. Ο στρατιωτικό ειδικό Ρομπ Λι λέει ότι η Ρωσία θα εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα στο πυροβολικό, αν και αυτό το πλεονέκτημα θα είναι όπω πριν τη βοήθεια. Νωρίτερα, ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, προειδοποίησε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, αφού η Ρωσία ενέτεινε την επίθεσή τη και ενίσχυσε τη θέση τη στα κατεχόμενα εδάφη. Οι παραδόσει όπλων ιδιαίτερα απαραίτητων βλημάτων πυροβολικού και πυράβλων αεράμινα θα βοηθήσουν στην επιβράδυση τη προέλευση του Ρωσικού στρατού, αλλά δεν θα τον σταματήσουν, δήλωσε ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο μιλώντα υπό τον όρο τη ανωνυμία οι Ουκρανικές Ένωπες Δυνάμεις έπληξαν ένα από τα παλιότερα πολεμικά πλοία που είναι ακόμα σε ισχύ. Αυτό έχει καθελκύσει και το 1913, το πλοίο Κομούνα είναι πλοίο διάσωσης, συμμετείχε στη διάσωση του πληρώματος της Ναυαρχίδας του στόλου του ευξήνου πόντου της Ρωσίας, της Μοσκβά που το βήθησαν οι Ουκρανοί, και τώρα λέει ότι ενώ ήταν σε Σεβαστούπολη στο λιμάνι, κτυπήθηκε, δεν βυθίστηκε αλλά κτυπήθηκε. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τον οικισμό Μποχτανίβκα που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Τσασίβιαρ. Το Τσασίβιαρ βρίσκεται δυτικά του Μπαχμούτ, είναι σε ύψωμα άρα έχουν πλεονέκτημα οι αμυνόμενοι οι Ουκρανοί, είναι ο επόμενος στόχος των Ρώσων, και αν καταληφθεί το Τσασίβιαρ, μετά υπάρχει οι δίδυμε πόλεις το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρισκ, που είναι ε, βόρειο. Ναι, βορειο, βόρεια, βόρεια. Βόρεια. από το Σλοβιάνσκ, από το Τσασίβιαρ. Εκεί λοιπόν, αν καταλάβουν το Τσασίβιαρ, μετά ανοίγει ο δρόμο για αυτές τις πόλεις. Υπό αυτή την έννοια, είναι πολύ σημαντικό. Το επόμενο βήμα. Ε, 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 εκφράζεται η αγωνία με διάφορες ε, δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων του Ζελένσκι συμπεριλαμβανομένου λέει μην περιμένουμε έξι μήνες να πάρουμε αυτά που, έχουν, που, θα εγκριθούν αύριο μεθαύριο ο Λαυρόφ γι' αυτό είπα σπασμωδικές αντιδράσεις των Ρώσων ο Υπουργός της Ρωσία, Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε σήμερα ότι σήμερα Δευτέρα ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ της Βρετανίας και της Γαλλίας προς την Ουκρανία υποδαβλίζει σοβαρούς στρατηγικούς κινδύνους που αυξάνουν τον κίνδυνο μιας άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου. Ο Λαυρόφ είπε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν αιμονή με την ιδέα να προκαλέσουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία με το ρίσκο μια τέτοια αντιπαράθεση να οδηγήσει σε αυξημένο επίπεδο πυρηνικού πολέμου. Γι' αυτό είπα ότι μπορεί αλλά οι, ε, οι αντιδράσει των Ρώσων μα δίνουν το δικαίωμα να πούμε ότι εκεί κάτι γίνεται. Έχουμε πέντε σενάρια από το Foreign Affairs για το τι μπορεί να είναι η Ρωσία την επόμενη μέρα. Το αφήνουμε για αύριο, σημαντικό είναι πάντω, και να κλείσουμε με τη σύλληψη τριών υπόπτων για κατασκοπία υπέρ τη Κίνα. Εδώ πρέπει να ξέρουμε το εξή, ότι οι μυστικέ υπηρεσίε δεν, δεν σταματάνε ποτέ. Δεν υπάρχουν φιλικέ χώρε. Δεν υπάρχει ύφεση, κάθε στιγμή, κάθε χώρα, κάθε σοβαρή χώρα ε, επιτρέπει, δίνει εντολή, αυτή είναι η φύση της λειτουργίας, στις μυστικές υπηρεσίες να λειτουργούν και να δρουν, να συλλέξουν πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τα συμφέροντα της χώρας. Υπό αυτή την έννοια μπορεί ο Σόντς να ήταν στην Κίνα, αλλά εδώ έπιασαν τρεις πράκτορες γερμανούς, συνεργαζόμενος με την Κινέζικη Υπηρεσία Πληροφοριών, οι οποίοι αυτοί ε, συνέλεγαν πληροφορίες για κινητήρες πολεμικών πλοίων, αλλά και για μια, ένα ειδικό λέιζερ, το οποίο θα, 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 το, το αγόρασαν, το έστειλαν στην Κίνα, χωρίς να πάρουν άδεια, ενώ ήταν ελεγχόμενο υλικό, και όλα αυτά μπαίνουν στη δικογραφία για να, που θα σχηματιστεί βάρος αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Ε, να υπενθυμίσουμε και πάλι το συμμετέχω, την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την ε, Κύπρο. Περιμένουμε από την Κύπρο. Ακούω έρχονται εδώ φίλοι από την Κύπρο και μου τα λένε. Περιμένουμε συμμετοχή από την Κύπρο. Αυτή η Επιτροπή θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Θα δελτιώσουμε τα προβλήματα τα λειτουργικά και θα δούμε τι μορφή θα πάρει οργανωτικά και στην Κύπρο ή και αλλού. Λοιπόν μπορείτε να δείτε ας τα περισσότερα μπαίνετε από κάτω και βλέπετε μετά το χρονοδιάγραμμα της εκπομπής βλέπετε τον σύνδεσμο πατάτε εκεί και μπορείτε να διαβάσετε την διακήρυξη την εκλογική διακήρυξη να δείτε τα ονόματα των συμμετεχόντων θα μπουν και τα είπαμε και τα βιογραφικά τους και να υπογράψετε όσοι θέλετε όσοι εγκρίνετε και υποστηρίζεται και υπό την διακήρυξη της Επιτροπής. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα να είστε όλοι και όλοι καλά.